Καραβίση μίλησε αποκλειστικά στον Νίκο Τσιλμπουνιδάκη για τον αγαπημένο της φίλο Ζαν Πολ Κοντιέ, την επίδειξή του αλλά και τη φωτογράφησή της στο Παρίσι. Δεν θα υπάρξει. Η Άννα Βύση αποκλειστικά στο Σταρ. Λίγα λεπτά μετά την άφηξή της από το Παρίσι. Εκεί τα έκανε όλα. Βίντεο κλιπ, φωτογράφηση μαζί με τον Ζαν Πολ Κοντιέ με ρούχα της νέας του κολεξιόν και παρακολούθησε την επίδειξή του. Ήσασταν και στην επίδειξή του, να φανταστώ. Ναι, με κάλεσε και πήγα και πηγαίνω πάντα και ήταν από τις ωραιότερες υψηλής γραπτικής επιδείξεις που έχω δει. Φέτος θα σκίσει ο Ζαν Πολ. Εσείς δεν περπατήσατε στην πασαρέλα αυτά που ακούγονται. Όχι. Ήσασταν εκεί καλεσμένοι φίλοι του Ζαν Πολ Κοντιέ. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνω. Το ολογήσω, ξέρεις. Ήταν μια καταπληκτική φωτογράφηση. Όχι. Φωτογραφηθήκαμε, θα σου πω. Είναι κάτι που έχει σχέση με τη μόδα, σαφώς, αλλά εγώ δεν είμαι μοντέλο. Και όταν κάνω κάτι που έχει σχέση με έναν σχεδιαστή, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτό. Και αυτό ήταν η φιλία που έχω με τον Ζαν Πολ Κοντιέ. Είναι η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ελληνίδα Σταρ. Ανανεωμένη, ευδιάθετη και έτοιμη να απαντήσει σε όλα όσα τη ρωτήσαμε. Το ντοκιματέρ με τη ζωή της είναι σχεδόν έτοιμο. Και μιλάει για αυτό το κόνσεπτ. Κοίταξε, γυρίζουμε τα πάντα όπως ξέρεις. Για το επερχόμενο. Να, χαίρομαι που το λες ντοκιμαντέρ, γιατί έχει τη φάση του ντοκιμαντέρ. Χωρίς να έχει την αποστασιοποίηση που έχει ένα ντοκιμαντέρ. Πράγματα δηλαδή που θα ήθελα ο κόσμος να δει. Γιατί πολλές φορές πιστεύω ότι έχουν τη λάθος εντύπωση για μένα. Σε όλα τα project δίπλα της είναι η Ελληνοαμερικανίδα σκηνοθέτης Χριστίνα Κρόκος. Και εκτός από το ντοκιμαντέρ, έχει να μοντέρει και το βίντεο κλιπ. Του τραγουδιού δεν θα υπάρξει άλλο. Θα υπάρξει όμως βίντεο κλιπ, δεν θα υπάρξει άλλο. Ναι, λέμε να κάνουμε αυτό το τραγούδι. Ήσατε στο Παρίσι? Κάποια μέρη του, ναι. Κάποια μέρη του. Να φανταστώ μαζί με τον Ζαν Πολ Κοντιέ. Όχι. Η ζωή σας είναι καλά τώρα, είσαστε και μαζί με το Σάκη. Επιμένεις να μου μιλάς στο πληθυντικό, έτσι πρέπει, ε. Πληθυντικός ευγενίας για την κάμερα. Κάτι παράξενο. Ωραία, να το πω αλλιώς. Ο κόσμος με ξέρει σαν Ανούλα και μου αρέσει να με λες και εσύ έτσι. Να το πω αλλιώς. Ανούλα ξέρεις ότι σε αγαπάω. Το ξέρω. Δύο μέρες είμαι στα λόγω. Περιμένω ρηστήσεις από Παρίσι. Κατά τη σας από τον Τόμ Χάγκς να περιμένω εξής. Να ζω μέσα στα αεροδρόμια για να δω πότε θα έρθει η Άννα από τον Παρίσι. Εσύ είσαι καλά λοιπόν? Είμαι καλά. Ωραία, είμαι εύχομαι εδώ. Και ο κόσμος να είναι καλά. Και επειδή η ζωή κρύβει εκπλήξεις όπως λέγει το τραγούδι, βιώνουμε. Η ζωή κρύβει εκπλήξεις, ήρθα εγώ για να μην πλήξεις. Η Άννα Βύση για άλλη μια φορά ανατρέπει. Δημιουργεί καινούργια πράγματα και κάνει εκπλήξεις στους θαυμαστές της. Και όλα αυτά, μουά. Άννα Βύση, μόλις ήρθε από Παρίσι. Με το Βύση, ρημάρι, ε. Και ο Νίκος δεν θέλει να την αφήσει. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σε όλους, γεια. Και 1,5 μήνα με την Ελένη δεν λέγαμε ούτε καλημέρα, δήλωσε η γυμνάστρια της.